Κύριε Πρόεδρε, το πρωί ακούγοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει την πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης, σκέφτηκα τι πραγματικά δεν καταλαβαίνει, τι πραγματικά δεν κατανοεί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε άνετα, εύκολα να αντιληφθεί ακόμα και ένα δεκάχρονο παιδί. Ποια ήταν η πραγματική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας με την κατάθεση της πρότασης μορφής? Τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την απονονοημένη πράξη της? Τι θέλει να πετύχει? Νομίζω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο. Είναι ο τελευταίος τρόπος να ανακόψει τον δρόμο εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Το τέλος της κρίσης, της χρηματοπιστωτικής, της κοινωνικής πολιτικής που η χώρα βιώνει τα 8 τελευταία χρόνια. Ενοχλεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο ρόλος της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ως μια δύναμη που επιλύει προβλήματα με όρους αλληλεγγύης, συνεργασίας και προοπτικής. Η ιστορική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας να βγει από τα μνημόνια και την Επιτροπία με το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε μέλλοντα χρόνο. Η διαφορετική οικονομική και κοινωνική πολιτική που ασκήσαμε όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε έξοδο από την κρίση. Το σχέδιό σας, που με μαεστρία, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, καταστρώσατε την αριστερή παρένθεση, έπεσε με κρότο στο κενό. Γιατί το σχέδιο της κυβέρνησης, που πέρασε από συμπληγάδες πέτρες, αρχίζει να αποδίδει. Και είναι αυτό που σας φοβίζει. Γιατί σας ενοχλεί το κοινωνικό κράτος. Γιατί σας αρέσουν τα μνημόνια. Ηχούν ακόμα στα αυτιά μας δηλώσεις τελεχών σας, όπως «εάν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα έπρεπε να το εφεύρουμε». «Μην το χρεώνετε στην Τρόικα, είναι δικό μου αυτό» και άλλα τέτοια αφηγήματα. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν δεν γύρισε το κεφάλι της στα σκυλιά που γάβιζαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Γιατί δεν θα είχαμε πετύχει και δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ στον προορισμό μας, που είναι η έξοδος από τα μνημόνια. Εμείς όμως δεν μείναμε μόνο σε αυτά. Αναλάβαμε την ευθύνη και καταθέσαμε στον δημόσιο διάλογο ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να μας πάει στην επόμενη μέρα και να θωρακίσει την χώρα μας, ώστε να μην βιώσουμε στο μέλλον άλλες τέτοιου είδους κρίσεις. Να θωρακίσουμε τις γενιές που έρχονται, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Εσείς όμως θέλετε να παραμείνετε δεσμένοι στο παρελθόν, γιατί αυτό σας βολεύει. Αυτό σας εποάζει. Ζείτε σφιχταγκελιασμένοι με τους επιχειρηματίες φίλους σας που τους δίνατε δάνεια και σας πετούσαν κάποια κόκαλα. Και βεβαίως πολλά ζητάτε. Σε πολλά αναφέρεστε. Σε πολλά, εκτός από τις ευθύνες σας. Και είναι πάρα πολλές. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με την πρόταση μορφής που καταθέσατε, σπέρνετε ανέμους και θα θερήσετε θύελλες. Με αυτή σας την πρόταση έχουμε και επίσημα το τέλος του καραμανλισμού στη Νέα Δημοκρατία. Ενός πολιτικού ρεύματος που μπορεί κανείς να του αποδώσει πολλά, καλά και άσχημα. Πολιτικό τυχοδιοκτισμό όμως δεν μπορεί να το αποδώσει. Η εθνική γραμμή για ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, την οποία υπηρέτησε και χάραξε η Νέα Δημοκρατία, άλλαξε. Δηλαδή, από το σύνθετη ονομασία, έργα όμνες και συνταγματική αναθεώρηση πήγατε στο καμία λύση. Αυτή τη γραμμή, τα τρία αυτά σημεία, υπηρέτησε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Όμως, τα ηνία πλέον του κόμματος τα έχουν πάρει άλλοι. Και η γραμμή αντικαταστάθηκε από τις θέσεις της πολιτικής άνοιξης του 1994 και του Λάος το 2008. Δυστυχώς για εσάς, αλλά ευτυχώς για τους Έλληνες, στην ηγεσία της χώρας βρίσκεται ένας ισχυρός, αποφασιστικός και πολιτικά όρημα πολιτικός και μια πολιτικά όρημη πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση ανέλαβαν την ευθύνη να δώσουν λύση μια και διαπαντός σε ένα κορυφαίο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Ένα ζήτημα το οποίο άλλοι το δημιούργησαν. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη να λύσουμε τα προβλήματα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δημιούργησαν. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ισχυροποιήσουμε την γεωπολιτική θέση της χώρας στον χώρο των Βαλκανίων. Και δυστυχώς για την αξιωματική αντιπολίτευση έχει στην ηγεσία της έναν ελληπολβαρή αρχηγό, ο οποίος είναι δέσμιος αυτών που τον έφεραν στην ηγεσία του κόμματος και τον κάνουν ό,τι θέλουν.
Η πατριδοκαπηλεία λοιπόν θα είναι το τελευταίο σας χαρτί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να μην γνωρίζει. Οι Μακεδόνες δεν έχουν την ανάγκη σας. Γιατί οι Μακεδόνες που θα σας γυρίσουν για μια ακόμα φορά την πλάτη. Γιατί με τη στάση σας προκαλείτε γέλιο. Εμείς λοιπόν γράφουμε ιστορία χωρίς εσάς. Δημιουργούμε εκείνο το μέλλον για τις επόμενες γενιές χωρίς εσάς. Με μια ισχυρή χώρα, με μια ισχυρή κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριο Μπάρκα.